Οι Αμερικανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου από το Μισισιπί για την επιστολή με την υπερτοξική ουσία αρκίνη που είχε σταλεί στον Μπαράκ Ομπάμα. Ειδικές ομάδες, φορώντας προστατευτικές στολές, ερευνούν το χώρο που εντοπίστηκαν οι φάκελοι με τις δηλητηριώδεις ουσίες. Οι επιστολές προς τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Ρότζερ Βίκερ είχαν σφραγίδα ταχυδρομείου από το Μέμφις του Τενεσί με ημερομηνία 8 Απριλίου. Οι αρχές έχουν εκενώσει τμήματα σε κτίρια γραφείων της γερουσίας, ενώ τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Λευκό Οίκο είναι ενισχυμένα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες στην επίσημη αλληλογραφία. Το FBI εκτιμά ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις επιστολές και τις βομβιστικές επιθέσεις στο μαραθώνιο της Βοστόνης.